now! Αυτό το βίντεο είναι απλά μια μικρή ανακοίνωση, περισσότερο για μια βοήθεια. Υπάρχει ένα παιδί, πολύ καλό παιδί, ο Παύλος Κοντίδης, Κύπριος από Λεμεσό. Είναι ο πρώτος και μοναδικός Κύπριος που έχει φέρει πίσω μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες σε ένα πιο σπάνιο άθλημα, ιστιοπλοεία λέιζερ. Είναι ένα πολύ δύσκολο άθλημα όπου το κάθε σκάφος είναι ακριβώς το ίδιο, άρα εξαρτάται εντελώς από το ταλέντο του αθλητή. Ο λόγος που σας το λέω είναι επειδή έχει κερδίσει πολλά μετάλλια σε πολλούς διαγωνισμούς και είναι νούμερο 3 στον κόσμο στο άθλημα του. Αλλά δεν έχει καμία βοήθεια από την Κύπρο. Έχει εμφανιστεί στο CNN, όπως σας είπα είναι νούμερο 3 στον κόσμο και δεν παίρνει από κανέναν τη βοήθεια που αξίζει ούτε οικονομικά, παρόλο που αυτή τη στιγμή είναι ο μόνος στην Κύπρο που θα μπορούσε να φέρει πίσω χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και αν δείτε πόσες χιλιάδες πρέπει να ξοδέψει ο Παύλος το χρόνο μόνο και μόνο για την εκπαίδευσή του, είναι κρίμα. So, μαζί με τους MOV Management, οι MOV είναι αυτοί που με βοηθάνε και εμένα σε πολλά πράγματα. Θέλουμε να βοηθήσουμε τον Παύλο όσο μπορούμε να πάρει το χρυσό μετάλλιο. Δεν ζητάμε λεφτά, εννοείται, απλά ζητάμε υποστήριξη. Γιατί για μας είναι κάπως απαράδεκτο που έχουμε έναν Κύπριο που έχει πάρα πολύ καλή ευκαιρία να πάρει χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες και δεν έχει αρκετή υποστήριξη από την ίδια του την πατρίδα. Οπότε κάτω στο description έχω βάλει όλα τα links του Παύλου. Το Facebook, το Instagram, το Twitter, η επίσημη του σελίδα. Όποιος μπορεί και θέλει να του κάνει ένα like, να του κάνει ένα follow, να δείτε λίγο τι κάνει ο άνθρωπος, να δείξουμε υποστήριξη. Μα τσουτσάι, οι πιο πολλοί είμαστε από την Ελλάδα, όχι από την Κύπρο. Come on, δείξτε υποστήριξη, please. Εγώ δεν κερδίζω τίποτα από αυτό. Το λέω γιατί κάποιοι νομίζουν ότι να είναι. Απλά θέλω να βοηθήσω τον Παύλο γιατί κανένας δεν με βοηθούσε εμένα και ξέρω πως είναι το αίσθημα. Είναι άσχημο αίσθημα, so θέλω να βοηθήσουμε. Όπως σας είπα, όλα τα links είναι κάτω στο description. Let's get going, my